γεύτηκαν διαφορετικά κρασιά, αρωματικές ποικιλίες και περιηγήθηκαν στην έκθεση «Ηνωτικά» όσοι βρέθηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες. Η επαφή με τους 36 ηνοποιούς και η γνωριμία με τα εκλεκτά κρασιά τους είχε λείψει από τους επισκέπτες, όπως διεφάνει από την απροσδόκητα μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Είναι ένα ραντεβού το οποίο ανανεώθηκε μετά από 2 χρόνια παύσης και είμαστε πολύ χαρούμενοι που και η προσέλευση είναι πολύ ικανοποιητική και που όλα τα ηνοποιεία είναι εδώ με πολύ κέφι για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Η προσέλευση του κόσμου είναι αρκετά καλή, αρκετά μεγάλη. Βλέπουμε τον κόσμο να έρχεται, να θέλει να επισκεφθεί και αυτό ακριβώς δείχνει το πόσο πολλοί έχουν λείψει τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Παρά τις δύσκολες συγκυρίες των τελευταίων 2 ετών, η αλήθεια είναι ότι οι επιπτώσεις ήταν σημαντικές στον οικονομικό κομμάτι του αμπελοϊνικού τομέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι η ίδια αμπελουργία αλλά και οι ηνοποιοί έπαψαν να φροντίζουν με όλο τους το είναι και με όλη τους την αγάπη τον κριτικό αμπελώνα και δεν έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν. Οι δράσεις περιλάμβαναν τη δοκιμή σπάνιων κρασιών, αμπελουργικό σεμινάριο και δημιουργία λίστας κρασιών για τις κριτικές επιχειρήσεις. Έμφαση για φέτος δόθηκε στον ηνοτουρισμό. Ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει 2 ηνοτουριστικά γραφεία τα οποία οργανώνουν εκδρομές ηνικού χαρακτήρα. Έχουμε 2 εκπληκτικές εσοδίες παρά τις δύσκολες συγκυρίες και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στο διεθνής φήμης και εμβέλειας διαγωνισμό κρασιού Decanter αποσπάσαμε πάρα πολλά σημαντικά βραβεία. Άλλωστε τα κριτικά κρασιά φιγουράρουν πάντα δίπλα στα καλύτερα. Η αυλαία για την έκθεση Ηνωτικά πέφτει τη Δευτέρα με δράσεις επικεντρωμένες στον ηνοτουρισμό. Με μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται και στους φορείς και στους επαγγελματίες εστίασης των καταλυμάτων και κοιτάζομαι να ενεργοποιήσουμε ουσιαστικά όλα τα γρανάζια τα οποία πρέπει να ενεργοποιηθούν για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα στόχο που είχαμε βάλει από το 2006 ως δίκτυο που είναι η Κρήτη ως εινοτουριστικός προορισμός.